Μήνυμα προς όλους τους πολίτες της Ελλάδος και του πλανήτη μας. Έλληνες, άνθρωποι και εμείς, ζούμε και βιώνουμε σε μια πολύ συγκεκριμένη χωροχρονική στιγμή που τα πάντα είναι έτοιμα να εκραγούν από το άδικο που έχουν υποστεί σε όλα τα επίπεδα και πεδία. Βιώσαμε όλοι μας το άδικο στο πετσί μας από πολύ συγκεκριμένους αποστατικούς μηχανισμούς οι οποίοι δρούν εις βάρος όλων των ανθρώπων, όλων των πλασμάτων και ολόκληρης της νομοτελειακής δημιουργίας. Όπου και αν κοιτάξεις γύρω σου, βλέπεις, νιώθεις και αντιλαμβάνεσαι ότι βιάζεται καθημερινά το περιβάλλον σου, ο πλανήτης σου, η χώρα σου, ο οίκος σου, ο εαυτός σου και τα δημιουργήματά σου, τα ίδια τα παιδιά σου, τα οποία είτε από δική σου άδεια, είτε από τη δική σου χαλκευμένη και χειραγωγημένη βούλησή σου, τα οδήγησε σε λάθος δρόμο, θεωρώντας ότι έπραξε το ορθό, μην όντας όμως τι είναι ορθό και υπαρκτό. Οτιδήποτε αποδεικνύεται με τη λογική που διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι από τη δημιουργία τους μέσω της αποδεικτικής διεργασίας είναι το ορθό και το υπαρκτό και το αντιλαμβάνεσαι μέσω της νόησής σου. Η λογική, η οποία είναι και η πρώτη αξία από τις 12 συνολικά που έχουν καταγραφεί και θα εφαρμοστούν πλήρως στην Ελλήνων πολιτεία που δημιουργούμε σήμερα, είναι αυτή που μας διέπει σε όλες τις εκφάσεις του βίου και της ζωής μας. Σε αυτήν την ευνομούμενη πολιτεία, όπου ζουν και βιώνουν νοήμονα όντα Έλληνα άνθρωποι, πολίτες που δημιουργούν συνεχώς πόλεις, πολιτείες και πολιτισμό. Η ελευθερία, η οποία είναι η δεύτερη αξία της Ελλήνων πολιτείας, είναι διατυπωμένη και ορισμένη με τέτοια ακρίβεια, ώστε ο κάθε Έλληνα πολίτης να μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι έχει γεννηθεί ελεύθερος, ότι η ελευθερία του είναι μέρος της δημιουργίας του και δεν μπορεί κανένας να παραβεί τα όρια της ελευθερίας του άλλου ίδιου με αυτό δημιουργήματος. Οι γονείς ορκίζονται στην ελευθερία του γκόνου τους σε όλα τα επίπεδα και πεδία, ορατά και αόρατα, ώστε η κάθε νέα εσακωμένη συνειδητότητα που ως γόνος δημιούργημα των γονέων του να μπορέσει να βρει, να αναγνωρίσει και να εκτελέσει την αποστολή χωρίς δογματικές ή άλλες παρεμβάσεις από τους ίδιους τους γονείς του σαρτίου της. Η αρετή, τεράστια αυτή αξία, η οποία όταν και όπου εφαρμόζεται δείχνει το μεγαλείο του ανθρώπου Έλλην, που πράττει πάντα τα μέγιστα με αρετή προς όλους και για όλους, μηδενός εξαιρωμένο. Όπως ο ήλιος προσφέρει τις φωτοβόλες ακτίνες του και το φως του σε όλους μας και όπως η δημιουργία μας δίνει απλόχειρα με άπειρη του απείρου στο άπειρο αφθονία, το οξυγόνο, το νερό και ό,τι χρειαζόμαστε οι άνθρωποι και όλα τα πλάσματα για να βιώσουμε και να ζήσουμε χωρίς καμία εξαίρεση. Εξαιρέσεις και φθόνο παράγουν μόνο οι αποστάτες, οι προδότες και οι ηλίθιοι. Αυτή είναι η μεγαλειώδης αξία της αρετής, με την οποία όλοι οι πολίτες της Ελλήνων πολιτείας δημιουργούν για όλη την πολιτεία, για το όλον που είναι μέρος και αυτή. Διότι όταν το όλον έχει τα πάντα έχει και κάθε μέρος του όλου. Αξίες οι οποίες ουσιαστικά είναι μέρος της δημιουργίας του ανθρώπου και απόλυτα συμβατές με τη φυσιολογία της δημιουργίας του ανθρώπου. Όπως και η δικαιοσύνη που χωρίς αυτή δεν μπορεί κανένα νοήμονον, πόσο μάλλον ο άνθρωπος, να βιώσει και να ζήσει. Η δικαιοσύνη είναι η τέταρτη αξία της Ελλήνων πολιτείας και είναι η αξία που σήμερα απουσιάζει παντελώς από τις κοινωνίες των ανθρώπων. Διότι αυτό φρόντισαν και αυτό δημιούργησαν οι αποστατικοί μηχανισμοί των ιερατείων, που είναι οι κεκαλυμμένοι μηχανισμοί πίσω από όλες τις κυβερνήσεις του πλανήτη μας και υποδούλασαν καταρχήν την γνώση των ανθρώπων, κατόπιν την νόησή τους και σήμερα υποδούλασαν το σώμα, το νου και την ψυχή τους.
δημιουργώντας πολιτείες δούλων και υπηκόων. Κοινωνίες τις οποίες δεν υπάρχουν πουθενά ίσες ευκαιρίες και ελεύθερη βούληση, παρά μόνο χαλιναγώγηση και χειραγώγηση, ώστε να ελέγχουν πλήρως τις ανθρώπινες συνειδητότητες. Η ισότητα, που σήμερα απουσιάζει από παντού, είναι η πέμπτη αξία της Ελλήνων Πολιτείας και μέρος της δημιουργίας μας ως άνθρωποι, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το σώμα μας και είναι απόλυτη. Συνυπάρχει με τις 12 συνολικά αξίες, οι οποίες όλες μαζί αποτελούν τη 13η αξία ως ολότητα, αλλά και η κάθε μία ξεχωριστά έχει μέσα της όλες τις άλλες αξίες όπου συνυπάρχουν σε μία απόλυτη και εύρυθμη ισοζυγία δομής και δόμησης της δημιουργίας, σε ένα εύρυθμο αρμονικό σύνολο. Η ισότητα είναι αυτή που δίνει σε όλους τους πολίτες τις ίδιες ευκαιρίες να δημιουργήσουν, να συμμετέχουν, να ανεληφθούν ως συνειδητότητες ή να μην πράξουν τίποτα από τα παραπάνω. Με δική τους όμως ελεύθερη βούληση, δίνοντας σε όλους και σε όλα ίσες ευκαιρίες. Ευκαιρίες που σήμερα σε αυτό που όλοι μας βιώσαμε και βιώνουμε δεν ήταν ποτέ ίδιες και ίσες προς όλους. Το οποίο ως αποτέλεσμα είχε και έχει την παραγωγή του φθόνου και του διαχωρισμού των ανθρώπων σε αυτούς που έχουν ευκαιρίες και σε αυτούς που δεν είχαν και δεν θα έχουν καμία ευκαιρία ποτέ. Κάτι που έχει επίδραση σε όλη την ανθρωπότητα, διότι δεν δόθηκε ποτέ η ευκαιρία σε μεγάλες χρυσές γένες να αναπτυχθούν και να αναβιβάσουν το σύνολο της ανθρωπότητας. Η αυθονία είναι η έκτη αξία της Ελλήνων Πολιτείας, την οποία σήμερα την έχουν κλέψει και την έχουν κάνει εμπόριο όλα αυτά τα αποστατικά μοιάσματα που διοικούν τον πλανήτη μας και τη χώρα μας, για να βιώσουν αυτά με τη δική μας αυθονία, η οποία μας δόθηκε από τη δημιουργία και τη δημιουργία μας, ώστε να βιώνουμε μέσα στην αυθονία και να δημιουργούμε με αυθονία μέσα στην άπειρη του απείρου δημιουργία μας, στον χώρο και στον χρόνο μας και στην άπειρη του απείρου αθανασία της κοσμικής ζωής μας. Το στερητικό α μπροστά από τον φθόνο είναι αυτό που εξαφανίζει τον φθόνο μόλις εμφανιστεί. Όπως ακριβώς θα εξαφανιστούν όλα τα ψεύδη και ειδωλιότητες με την εμφάνιση των δυνάμεων ασφαλείας των α. Και όπως ακριβώς εξέρχεται από τη λύθη μόλις εμφανιστεί η αλήθεια, η επόμενη δηλαδή αξία της Ελλήνων Πολιτείας, όπου όλοι οι πολίτες κύτταρα της πολιτείας τους θα βιώνουν την αλήθεια με την αλήθεια και την κοινωνία με τον κοινό νου. Και όχι όπως σήμερα που ο νους είναι κενός και η κοινωνία κατάθεσε να είναι κοινωνία με έψιλον, στην οποία ζεις και βιώνεις καθημερινά το κενό και την ανοησία σε όλα τα επίπεδα και πεδία. Ένα χάος χωρίς καμία αισθητική και χωρίς κάλος. Αισθητική με την οποία είναι δημιουργημένος ο άνθρωπος και η οποία είναι αξία στην Ελλήνων Πολιτεία μας, που σήμερα προσπαθούν οι αποστατικοί μηχανισμοί και τα ιερατεία που είναι χιλιάδες στον πλανήτη μας, αλλά υπακούν στο ίδιο αποστατικό μόρφωμα και εκτελούν ό,τι τους πει, να αποκρύψουν από όλα τα συστημικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, δημιουργώντας σε όλους τους πολίτες ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια, παρουσιάζοντάς τους όλες τις αρρωστημένες και παραποιημένες θεωρίες τους περί αισθητικής ως πραγματικές. Δείτε τι μόδα πλασάρουν διαρκώς, ενώ είναι παραφύση παρεμβάσεις της αισθητικής και του κάλους, τα οποία είναι έφυτα στους ανθρώπους. Αισθητική που είναι διαφορετική σε όλους μας, αλλά συνυπάρχει αρμονικά με την αρμονία, η οποία είναι ορισμένη στις αξίες της Ελλήνων Πολιτείας και δημιουργεί ένα τεράστιο εύρυθμο αποτέλεσμα με τέλεια εφαρμογή και συναρμογή που απογειώνει το κάλος μας, αλλά και τον λόγο της ύπαρξης και δημιουργίας μας ως σημαντικά όντα που δημιουργήθηκαν να είναι το κόσμημα των κόσμων και το συμπάντων. Η ανδρεία είναι η επόμενη αξία του Έλληνα ανθρώπου, η οποία εφαρμόζεται ήδη από τους ελλάδους πολεμιστές συνεχώς, δίνοντας σε όλους τους ανθρώπους
τη δυνατότητα να απεγκλωβιστούν και να εξέλθουν από την άβεσο της λύθης τους που τους επιβλήθηκε τεχνιέντος. Η ανδρεία είναι η αξία που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να απαξιώσουν τον φόβο που επέβαλαν στους ανθρώπους ώστε να λειτουργήσει εκ νέου η νόησή τους που έχει εγκλωβιστεί στα επιβεβλημένα χαράγματα του εικονικού περιβάλλοντος που σήμερα βιώνει. Με αυτόν τον τρόπο εστιάζει ο Έλληνας άνθρωπος όλο του το είναι στην αληθινή μοναδική ευδαιμονία όλων των ανθρώπων της γαίας που είναι ο οίκος των ανθρώπων. Διότι μόνο ως σύνολο μπορεί να ευδαιμονεί η ανθρωπότητα. Μόνο ως όλων μπορεί να υπάρχει ευδαιμονία και αυτή θα εφαρμοστεί πλήρως στην Ελλήνων πολιτεία της γαίας. Αυτή η ώρα είναι η ώρα που ο Έλληνας άνθρωπος θα βιώσει το γνώθι σε αυτόν, την αυτογνωσία του, και ως σύνολο και ως άτομο που είναι μέρος του κοινού νου της κοινωνίας, μεριστό του αμέριστου, του όλου, του ίδιου του συμπατικού νου. Το γνώθι σε αυτόν, η 12η αξία της Ελλήνων πολιτείας και των Ελλήνων πολιτών, των πολιτών που μετέχουν κρίσεως και αρχής και ταυτοχρόνως είναι πολίτες οπλίτες που όλοι μαζί δημιουργούν για το όλον, προστατεύουν το όλον και είναι το όλον. Οι Έλληνες πολίτες είναι η ίδια η Ελλήνων πολιτεία. Έλληνα πολίτη, εσύ είσαι η Ελλήνων πολιτεία και εσύ ο ίδιος είσαι αυτός που έχεις καθήκον να ψηφίσεις τον ίδιο τον εαυτό σου, που είναι ο κάθε ένας εκ των υποψηφίων ευρωβουλευτών της Ελλήνων Συνέλευσης. Το καθήκον σε καλεί να δώσεις την εντολή σε σένα για να βιώσεις και να ζήσεις την Ελλήνων πολιτεία και να καθαρίσεις τους ταύρους του Αυγεία αλλά και όλους τους ταύρους που εδράζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον πλανήτη μας. Οι λόγοι που έχεις καθήκον να τα πράξεις είναι περισσότεροι από αυτούς που περιγράφηκαν πιο πάνω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι λόγοι είναι αρκετοί για να νοήσεις και να πράξεις. Ψήφισε τον εαυτό σου. Καθάρισε το κέντρο των αποφάσεων που εδράζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελευθέρωσε όλους τους ανθρώπους με την επιλογή σου. Δύναμη φως.